Όλοι το ίδιο είπαστε. Απλώς όπως εμένα με κατάστρεψε σε συσκευαστήριο. Απλώς όπως εμένα μου έκανε ζημιά σε συσκευαστήριο. Δεν μου έκανε. Να τελειώσω και πέσε μου τι θες. Δεν καλλιέργησα και δεν πήγα καλά. Το ξέρω, παιδά. Άκουσε με. Εγώ δεν καλλιέργω για να πάρω από το λεγά λεφτά. Ναι. Εγώ καλλιεργώ να βγάλω παραγωγή. Ναι, μπράβο, ναι. Έτσι, ξέρουμε, ναι. Κάθισα κάτω, είτε μου τι έφεγε περινόσπορος, είτε σκουλή, είτε τίποτα. Και τις κοιμήσαμε και τις πατάτες, και οι πατάτες δεν είχαν τίποτα. Όταν λοιπόν το συσκευαστήριο μου κρατάει τις πατάτες 19 ημέρες μέσα. Εκτός τι γίνουμε τώρα. Και να μου λέει, ανοίγω τις πόρτες και έχει. Καθίστε τώρα. Η συμμεταχείριση με αυτή που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί τους σε ολόκληρη τη χώρα σε ό,τι αφορά την προώθηση του προϊόντος τους διεκδικούν η παραγωγή πατάτας του νομού της Ηλίας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες στο τραγανό του Δήμου Πηνιού, δηλώνοντας αδικημένοι από μερίδα συσκευαστηρίων που δραστηριοποιούνται στο νομό. Ξέρετε πώς γίνεται. Ναι, ναι, ξέρετε πώς γίνεται, λέει, στο συσκευαστήριο μέσα. Λοιπόν, να γυρίσω. Και σε κοροϊδεύει επί 17 ημέρες. Κοίτα τι σου λέω, επί 17 ημέρες και τη 19η ημέρα που το παίρνεις τηλέφωνο και του λες «Δώσε μου τα κιλά μου», ξέρεις τι σου απαντάει. Έχουμε λίγες ακόμα μέσα. Ότι σου λέω, έχουμε λίγες ακόμα απέραστες. Την 21η ημέρα λοιπόν σου πετάει ένα χαρτί και σου λέει «Οι πατάτες είναι αυτές, 9 κιλά το τελάρα, 7.800 ήσαν τα τελάρα μου, 63 τόνες πληρώθηκα, για ποιο να μιλήσουμε». Οι παραγωγοί ζητούν η ποιοτική διαλογή του προϊόντος τους να γίνεται στο χωράφι από τους μεταποιητές, ώστε να γνωρίζουν από την αρχή το ποσοστό της κάρτης πατάτας και πόσα χρήματα τελικά θα εισπράξουν, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανατρέποντας το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα, όπου οι πατάτες οδηγούνται στα συσκευαστήρια και οι παραγωγοί ειδοποιούνται μετά από αρκετές ημέρες για το πόσοι παράτα θα πληρωθούν. Η παραγωγή είναι αγανακτισμένη από τη συσκευαστήρια γιατί χάνε το 30% παραγωγής τους το χάνε. Ο λόγος που μαζευτήκαμε είναι να πάρουμε μια απόφαση να ζητήσουμε τις πατάτες επί ζυγολογίου. Θα προσπαθήσουμε όπως σε όλη την Ελλάδα η πατάτα που λέτε επί ζυγείο, ζυγίζεται η πατάτα στο χωράφι και πάει στα συσκευαστήρια και ο έμπορας την συσκευάζει και την πουλάει. Έτσι θα πρέπει να γίνει και στο νόμο Ηλίας. Και αυτό... Εμείς η παραγωγή πρέπει να το απαιτήσουμε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει το προϊόν. Αλλιώς πώς, αν πηγαίνεις στα συσκευαστήρια με το γνωστό τρόπο έως τώρα και μετά να μας λένε ότι άλλες πετάξανε και άλλες δεν πετάξανε, δεν μπορεί να συνεχίσει η καλλιέργεια. Ή πρέπει να σταματήσουμε να καλλιεργούμε ή πρέπει και εμείς να πουλάμε όπως πουλάνε όλοι οι Έλληνες παρατοπαραγωγή στο χωράφι, να ζυγίζονται στο χωράφι. Και αν έχουν κάποιες κάρτες, κατόπιν συμφωνίας παραγωγού και έμπορα να μπαίνει κάποιο ποσοστό φύρας. Δεν πάει άλλο να πηγαίνει η πατάτα έτσι στο έλεος του Θεού και στο φιλότιμο του έμπορα πόσο θα δώσει τον παραγωγό. Γιατί από ό,τι βλέπουμε και πολύ φιλότιμο δεν υπάρχει. Έχουμε κλείσει τα σπίτια μας, δεν αντέχουμε άλλο. Η Ελληνική Βουλή να κατεβεί στο πεζοδρόμιο να δει ότι η Ελλάδα χάνεται περισσότερο από τον αγρότη. Ούτε από τον δικηγόρο, ούτε από τον παπά. Αν κλείσουν οι εκκλησίες, θα σγούψουμε στα εικονισματά μας. Αν φύγουν οι αγρότες από τη μέση, πάει και η Ελλάδα, κύριοι. Ό,τι θέλετε καμείτε, δώστε λίγο προσοχή. Ή μαθαίνουμε να πουλάμε πατάτες, έχω να πω, ή σταματάμε να καλλιεργούμε. Είναι πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε εμείς και πουλάνε τα συσκευαστήρια. Δεν πουλάμε εμείς, πουλάνε τα συσκευαστήρια. Αυτοί πουλάνε, αυτοί αγοράζουν δηλαδή, αυτοί διαλέγουν, αυτοί βγάζουν τα κιλά και πουλάνε με το δικό τους τρόπο και όπως θέλουν. Και εμείς είμαστε οι υπάλληλοι τους οι οποίοι όταν έχουν μας δίνουν λεφτά. Όταν δεν έχουν δεν μας δίνουν. Η ελληνοποίηση της εισαγόμενης πατάτας δεν έλειψαν από την ατζέντα της χθεσινής συνάντησης των παραγωγών, όπου παράλληλα κυριάρχησε και ένα ακόμα θέμα, αυτό της παράτασης στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην παράτα παγετούς. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ανδρέας Τσουκαλάς, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ αποζημιώνει ζημιές από παγετό στην πατάτα που έχουν γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όμως οι καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ηλίας είναι ιδιαίτερα άσχημες και γι' αυτό ζητούν να δοθεί παράταση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Τέλος, οι παρατοπαραγωγοί του νομού αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου τις επόμενες ημέρες, εντατικοποιώντας τις προσπάθειές τους για την ανατροπή του καθεστώντος προώθησης της πατάτας.